Καλησπέρα σε όλους τους αεξίδες και φίλους του γηπέδου. Πέμπτη σήμερα και τα έργα συνεχίζονται κανονικά και στο γήπεδο και στην υπογειοποίηση. Και πάμε να δούμε από κοντά τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε κοντά στο ισόγειο του κτιρίου των μουσείων, όπου γίνονται εργασίες για το δίκτυο εξαερισμού στα διάφορα δωμάτια που έχουν διαμορφωθεί. Να πούμε ότι εκεί που εστιάζω τώρα είναι η υποδοχή για όλες τις υπηρεσίες που θα έχει το κτίριο, για τα μουσεία κλπ. Ενώ λίγο πιο κοντά θα είναι το ταξιδιωτικό γραφείο. Δεξιά εδώ θα είναι το καφενείο. Ενώ αριστερά από την κολόνα θα είναι το κουρείο και το στυλβωτήριο. Σύμφωνα με τα σχέδια βέβαια, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό ακόμα για το κουρείο και το στυλβωτήριο στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί είναι λίγο διαφορετικά τα σχέδια που έχω δει. Και προχωράμε. Ήρθαμε λίγο στην πυλώνια εδώ να δούμε μέσα το γήπεδο και βλέπουμε τα πρώτα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί σε μια από τις μπούκες και λογικά θα μπουν τα ίδια και στις υπόλοιπες. Εδώ βλέπουμε το πανοραμικό εστιατόριο που υπάρχει στο κτίριο των μουσείων. Ακούγονται γενικά διάσπαρτες εργασίες. Έχουν μπει και κάποια κάγκελα πάνω από την είσοδο των ποδοσφαιριστών στο κέντρο. Δεν ξέρω αν είναι μόνιμα τα έχουν τοποθετήσει. Εδώ το εστιατόριο VIP και εδώ θα είναι ένας από τους χώρους που θα μπουν κάμερες. Και το ίδιο υπάρχει και στην άλλη πλευρά, βόρειο-ανατολικά. Και προχωράμε να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα έργα. Νοτιοδυτικά βλέπουμε στην είσοδο-έξοδο της υπογειοποίησης το σημείο που μας είπε και χθες ο καλός ο φίλος, ότι μεγαλώσαν την περίφραξη ώστε να συνεχιστεί η κατασκευή αυτού του τοιχείου που παράλληλα είναι και παρτέρι. Εργασίες δεν βλέπω αυτή τη στιγμή, πρέπει να γίνανε λίγο νωρίτερα το πρωί. Λοιπόν, βρίσκομαι εδώ που είναι η ερασιτεχνική και από εδώ βλέπουμε πιο καθαρά το πώς έχουν σκάψει και για ποιο λόγο ουσιαστικά άνοιξε η περίφραξη και έκλεισε δηλαδή το μικρό δρομάκι που υπήρχε για την πρόσβαση προς την Καπαδοκία. Αυτό πέρα από την κατασκευή του τοιχείου θα γίνουν εργασίες και για το δίκτυο των όμβριων υδάτων. Το κρεάτιο. Στην πράξη βλέπω και κάποια νερά να έρχονται, μάλλον να παντλούν από ένα σημείο του υπογείου κάποια νερά. Και προχωράμε προς τα δυτικά. Βόρεια βρισκόμαστε, όπου η γεώτρηση συνεχίζεται, αυτή που έχουμε πει για την υπομόνα, ενώ εδώ βλέπουμε να συνεχίζεται η συναρμολόγηση της σκαλωσιάς για τον πυλώνα, τον βορειοδυτικό πυλώνα. Είναι λίγο πιο πάνω από τη μέση του πυλώνα, έχει μείνει περίπου άλλο τόσο και λίγο λιγότερο.
όπως είπαμε, λογικά ίσως μέχρι το Σάββατο να έχουν τοποθετηθεί όλες τις καλωσιές, αν όχι σίγουρα μέσα στην εβδομάδα την επόμενη. Εδώ βλέπουμε και τους μάστορες, όπου και κάποια θέματα της σκαλωσιάς που ανεβάζουν σιγά σιγά και τις συναρμολογούν. Γίνονται εργασίες και μέσα στους διαδρόμους, τις οποίες βέβαια δεν μπορούμε να τις δούμε, οπότε πάμε προς τα ανατολικά. Ανατολικά βλέπουμε μια από τις μπουλντόζες να σκάβει σε αυτό εκεί το σημείο. Δεν ξέρω ακριβώς τι υπάρχει, ίσως υπάρχει κάποιο δίκτυο. Πάντως έχει βγάλει αρκετό χώμα όπως βλέπουμε. Βλέπουμε και κατά μήκος την υπόλοιπη υπογειοποίηση, όπου έχουν φέρει και κάποια σίδερα σαν πλέγματα σίδερα, δηλαδή αυτά δεν ξέρω μήπως τοποθετηθούν, είναι μια από τις τρώσεις κάτω από την άσφαλτο. Ενώ επίσης να πούμε και εδώ τα σημάδια που μας διαβεβαίωσε και καλός ο φίλος ότι είναι σημάδια που θα φτάσει όταν θα ολοκληρωθεί ο δρόμος το ύψος της ασφάλτου. Και πάμε να δούμε και παρακάτω τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε και χώματα. Εδώ να πούμε ότι βέβαια μας είπε ο καλός ο φίλος ότι θα πει και στο θεματικό γραφείο και στην στρώσεις πάνω από την κάλυψη. Από ό,τι είδα πρόχειρα, νομίζω είναι μια στρώση χώμα, μετά θα μπει ένα κοκοειδές υλικό, δηλαδή τύπου σαν χαλίκι, και από πάνω πια τα τουβλάκια, τα γνωστά που μπαίνουν στους πεζόδρομους, και τα τουβλάκια να πούμε ότι θα είναι και χρώματος γκρι και κίτρινο. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα σκηνοθετηθεί και το κενό αυτό που είχε απομείνει στο πλαϊνό τοιχείο της υπογειοποίησης. Το τοιχείο το οποίο προϋπήρχε και πριν και χώριζε τον δρόμο με το άλσος. Νομίζω το προχωρήσαν αρκετά γρήγορα αυτό το κομμάτι, γιατί αν θυμάμαι καλά χθες ούτε καν είχε σιδερωθεί. Ενώ σήμερα μπήκαν και τα σίδερα και καλουπώθηκε και ήδη ξεκίνησε η σκηνοθέτησή του. Βλέπουμε και κάποια από τα χώματα. Να πω κάτι που ξέχασα πριν. Στην υπογειοποίηση από πάνω στην κάλυψη πρώτα μπαίνει ένα ασφαλτικό υλικό μονωτικό, το οποίο θα μπει σε δύο στρώσεις. Μετά μια στρώση χώματος. Και έχω την εντύπωση ότι θα μπει και μια στρώση από ψηλό χαλίκι πριν μπουν τα τελικά τουβλάκια της πεζοδρόμησης.
Θα μας τα πει βέβαια και πιο αναλυτικά ο καλός ο φίλος σε ένα από τα επόμενα θεματικά που θα κάνει. Και τα τουβλάκια, όπως είπαμε, θα είναι χρώματος γκρι και κίτρινο, ώστε να ταιριάζει και με την υπόλοιπη περιοχή. Εννοείται. Τα σωστά τα χρώματα. Και πάμε να δούμε και τις εργασίες που γίνεται στο γήπεδο, στην ανατολική πλευρά του γήπεδου. Πριν υπήρχαν κάποιοι μάστορες και περνάγανε, το κάνανε το ταπετά. Και μάλλον το σαβατίζανε. Ενώ έχουν ανεβεί λίγο πιο πάνω τώρα, πάμε να το δούμε. Γενικά σιγά σιγά καλύπτουν όλες τις επιφάνειες του μπετόν που υπάρχουν ώστε να βαφτούν. Εδώ είναι οι δύο μάστορες. Και όπως είπαμε, το τελικό χρώμα θα είναι όπως έχει το ίδιο χρώμα που θα είναι και στην ανατολική πλευρά, στη δυτική πλευρά. Κάτι σαν στόχος πρέπει να είναι αυτός. Είδαμε βέβαια και εργασίες που γίνονται και εσωτερικά. Αυτά από την Νέα Φιλαδέλφεια. Συγχαρητήρια χθες στην ομάδα Hardball που κέρδισε και τον τελευταίο αγώνα στα play-off και έχουν μείνει τώρα οι τελικοί, οι οποίοι ο πρώτος τελικός, αν θυμάμαι καλά, είναι την άλλη εβδομάδα στις 23 του μηνός. Καλή αρχή και στο ποδοσφαιρικό τμήμα με νέο προπονητή. Μακάρι να δούμε και νέους ποιοτικούς παίχτες. Και μακάρι όλα να πάνε καλά στη νέα χρονιά. Αυτά, ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.